Ακόμα μία φορά, κύριε Πρόεδρε, στην εστία σας εδώ, έχετε μία εθελοντική αιμοδοσία που νομίζω ότι οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν θεσμό πλέον για εσάς και για το σύλλογό σας. Είναι η 13η αιμοδοσία που κάνει η Θραϊκή Εστία σε συνεργασία με το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Προσπαθούμε εκτός από το πολιτιστικό μας πρόσωπο να συμμετέχουμε στο κοινωνικό ιστό της πόλης και της περιοχής μας, συμμετέχοντας σε αυτή την αιμοδοσία και ορθώντας τα μέλη μας να λάβουν μέρος σε αυτήν και να γίνουν εθελοντές αιμολόγητες, γιατί το αίμα είναι μια πηγή ζωής η οποία δεν γίνεται στα εργαστήρια, τουλάχιστον προς το παρόν. Επομένως είναι αναγκαίο να δίνουμε όλοι αίμα για να σώζουμε τις ζωές και τις δικές μας πολλές φορές και των συγγενών μας, αλλά κάνουμε καλό γενικότερα στην κοινωνία μας. Βλέπουμε ότι η προθυμία υπάρχει αρκετά έτσι μεγάλη. Νέοι εθελοντές όμως υπάρχουν, έχετε? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νεαρά αν δείτε άτομα μέσα τις ηλικίες, είναι όλοι νεαροί. Το θέμα είναι ότι οι ηλικίες από 18 μέχρι 22 νομίζω ότι ακόμη είναι δειλά προσκύμενες προς την εθελοντική αιμοδοσία. Νομίζω ότι έχουν κάποιο φόβο ο οποίος πρέπει να είναι ανυπόστατος. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι το δίνοντας αίμα κάνουμε καλό πρωτίστως στον εαυτό μας και παθολογικά, να το πω. Σαφέστατα. Και για την υγεία μας είναι καλό, αλλά και για την ψυχολογία μας, γιατί σαφώς αποτελεί μια κορυφαία πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Εσείς θα συνεχίσετε τις αιμοδοσίες σε όλη τη διάρκεια του έτους? Οι αιμοδοσίες που μπορούν να γίνουν συντακτά διαστήματα είναι μόνο 2 φορές το χρόνο. Είχατε κάποια συνεργασία και με την ΕΤΕΔΕΗ, τι έγινε? Αυτό έχει ατονίσει εδώ και 3-4 χρόνια και απλώς με δική τους ευθύνη, όχι της ΕΤΕ, με το Ιπποκράτη Νοσοκομείο που, και το Αγία Σοφία νομίζω που συνεργαζόμασταν, των Αθηνών, το οποίο λόγω των οικονομικών δυσκολιών και δυσχεριών αποφεύγει πλέον να στέλνει προσωπικό εκτός έδρας και να απασχολεί ασθενοφόρο και μονάδα για την λήψη τοπικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς προχωράτε μόνοι σας. Κανένα πρόβλημα. Έτσι. Το Ποδοσάκιο είναι υπέροχοι συνεργάτες, εξυπηρετούμαστε απόλυτα και εδώ να ευχαριστήσω όχι μόνο τα στελέχη από το Ποδοσάκιο που έρχονται και συμμετέχουν και βοηθούν στην εθελοντική αιμοδοσία, αλλά να ευχαριστήσω και τον γιατρό που έχουμε μέσα, τον καρδιολόγο, τον κύριο Αγκαζιώτη. Τον Μιχάλη τον Αγκαζιώτη, ο οποίος στις τελευταίες αιμοδοσίες εθελοντικά προσφέρεται να εξυπηρετήσει με το επιστημονικό του κύρος την αιμοδοσία μας. Αθανάσια, σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μία ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας από τη Θρακική Εστία Εορδές. Και εσείς είστε εδώ, όπως πάντα. Πράγματι, μας κάλεσε η Θρακική Εστία Εορδές και ανταποκρίνεται στο κάλεσμα αυτό το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδος, παρόλο τις ελλείψεις που έχει σε ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό. Εν τούτης, προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιο αυτό το νοσοκομείο, αλλά και όλες αυτές τις εθελοντικές προσπάθειες. Τις θεσμοθετημένες. Γι' αυτό και πρέπει να υπερβούμε και εμείς τον εαυτό μας, γιατί κάποιοι άνθρωποι προσφέρονται εθελοντικά να δώσουν ό,τι πολύτιμο το αίμα τους, πόσο μάλλον εμείς, οι οποίοι είμαστε και υπάλληλοι ενός δημοσίου φορέα υγείας. Έτσι λοιπόν, ανταποκριθήκαμε ευγενώς, βρεθήκαμε στον χώρο αυτό, το φιλόξενο της Θρακικής Εστίας, και σήμερα πραγματοποιούμε την πρώτη τους εθελοντική αιμοδοσία για το έτος 2015. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες, από ό,τι είπε ο Πρόεδρος, άλλη μία, 2 φορές το χρόνο λοιπόν, και εσείς θα είστε πάντα εδώ. Βεβαίως, ερχόμαστε γεροί να είμαστε πάνω απ' όλα. Έτσι. Και θα ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα. Ο εθελοντισμός, όπως ξέρουμε, και η εθελοντική αιμοδοσία είναι θέμα προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Το αίμα δεν παράγεται, αλλά προσφέρεται. Γι' αυτό περιμένουμε και κάνουμε έκκληση και από την φόνη σας και από το West Channel να μας έρθουν άνθρωποι, αιμοδότες, να δώσουν αίμα για κάποιον συνάνθρωπό τους. Είστε ο υπεύθυνος γιατρός, κύριε Αγκαζιώτη, και αυτής της αιμοδοσίας της Θρακικής Εστίας Εορδές. Έρχεστε πάντα κοντά στο σύλλογο, στέκεστε. Έτσι δεν είναι? Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Προέδρου και πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες της εθελοντικής αιμοδοσίας που γίνεται από το Σύλλογο. Νομίζω ότι είναι πολλά χρόνια που το κάνει. Έτσι ακριβώς. Γιατρέ, πώς μπορούμε να πείσουμε και νέους αιμοδότες να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη ευαισθησίας?
και από την προηγούμενη φορά και τώρα, το θετικό στοιχείο, το αισιόδοξο, ότι βλέπω πολλά άτομα τα οποία προσέρχονται και ιδιαίτερα νέες ηλικίες. Πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες από φυσικούς λόγους, που την χάνουν μια ευρύτερη αποδοχή στην κοινωνία, καθώς και όταν προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πιστεύω ότι ευαισθητοποιεί απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη προσφορά, την προσφορά αίματος προς τον άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε και τα ωφέλη από την αιμοδοσία εν τάχει για τον αιμοδότη. Για τον αιμοδότη είναι ουσιαστικά η ανανέωση που γίνεται στο αίμα. Επίσης γίνονται κάποιες εξετάσεις, αν και ο λόγος ο οποίος δίνει κάποιος αίμα είναι. Και είναι μια ευκαιρία για να. Πολλοί το σκέφτονται έτσι. Αν και το σωστό να πούμε την αλήθεια ότι δεν είναι ένας τρόπος για να κάνουμε κάποιες εξετάσεις αίματος, αν και γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί το αίμα. Το σημαντικότερο όμως που θεωρώ ότι είναι ότι υπάρχει επάρκεια στο τμήμα αιμοδοσίας του τοπικού νοσοκομείου, έτσι ώστε αν τυχόν χρειαστεί στον οποιοδήποτε να μπορεί να ανταποκριθεί το τμήμα αιμοδοσίας και να καλύπτει τις ανάγκες όλων όσοι χρειάζονται αίμα μετά από κάποιο ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Και ποιες ηλικίες πρέπει να δίνουν αίμα? 18 με 65. Περίπου μετά μπορούν να δίνουν 4 φορές τον χρόνο, μετά τα 60 είναι λίγο πιο αραιοί, περίπου 3 φορές τον χρόνο. Από 18 μέχρι 65 είναι τα όρια τα οποία επιτρέπεται η αιμοδοσία. Εσείς είστε τακτικός εθελοντής αιμοδότης ή καινούργιος? Τακτικός. Είστε και μέλος τραγικής εστίας. Πώς αισθάνεστε όταν δίνετε έτσι λίγο από το αίμα σας? Κάθε φορά. Κάθε φορά αισθάνεσαι διαφορετικός άνθρωπος. Τι ζωής, κάποιες ζωές. Πρέπει όλοι να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο θέμα αυτό. Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε όλοι. Να δίνουμε τακτικά αίμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη περισσότερο. Μάλιστα. Νομίζετε ότι οι νέοι έχουν ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο? Περισσότερο έχουν ευαισθητοποιηθεί. Έχουν αποκτήσει συνείδηση εθελοντή αιμοδότη. Έχουν συνηθίσει ναι. Τακτικά και οι νέοι. Για το σύλλογο τι έχετε να πείτε? Το σύλλογο δεν έχω να πω τίποτα. Χάρησε, είναι πάρα πολύ καλά να πούμε εδώ πέρα τακτικά να δίνουν αίμα στο σύλλογο, να βοηθάνε το σύλλογο και ό,τι γίνεται γενικά σε κάθε σύλλογο.